Ηλεκτρονικό τρόπο όλα. Καινούργιος τρόπος παρακολούθησης λοιπόν του φαρμάκου. Βλέπουμε ήδη, θα δούμε τώρα τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Μάριο Σαλμά, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Θα δούμε σε λίγο και έναν φαρμακοποιό, ο οποίος θα πει και αυτό στη δική του γνώμη, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργο. Θα τον δούμε σε λίγο. Είναι φαρμακοποιός στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά χρόνια φαρμακοποιός και μάλιστα αυτοδημιούργητος φαρμακοποιός. Και έχει σημασία, έχει αξία να μας πει και ο ίδιος τη γνώμη του. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε με Λίνα, να δούμε πρώτα απ' όλα τι λέει το ρεπορτάζ. Αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι η περίπτωση που είδαμε με την διαφθορά, τη διαπλοκή με τα φάρμακα πριν από το Πάσχα, θα θυμάστε πάρα πολύ καλά το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίπτωση να μας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει ή τι μπορεί να συμβεί στο χώρο του φαρμάκου. Ότι ήμασταν τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ένα ξέφραγο αμπέλι. Οποιοδήποτε μπορούσε να στήσει ένα μαγαζάκι πάνω στα φάρμακα. Εδώ είναι ο κύριος Κοντογιώργο, συγγνώμη Μελίνα, να πούμε απλώς μια καλημέρα. Θα ακούσει και θα παρέμβει και ο ίδιος. Γεια σας κύριε Κοντογιώργο, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα κύριε οικονόμου και χρόνια πολλά. Να είστε καλά επίσης. Ένα λεπτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ, να τοποθετηθεί και ο υπουργός. Θα μπείτε και εσείς στην κουβέντα. Μία περίπτωση, Δημήτρη, που είχαμε εμπλεκόμενους γιατρούς, φαρμακοποιούς. Μία περίπτωση που η σχέση εμπιστοσύνης γιατρού-ασθενούς δέχθηκε ένα βαρύτατο πλήγμα, διότι η προάσπιση της υγείας του ασθενούς μπήκε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο κέρδος που έβαλαν κάποιοι. Θεωρώ ότι το σύστημα αυτό της ηλεκτρονικής παρακολούθησης που είναι ευθύνη του κυρίου Σαλμά. Βάζει ένα θέρμα, θωρακίζει το σύστημα, το δρόμο του φαρμάκου, τη διαδρομή του. Το αν θα το θωρακίσει, Δημήτρη, θα το δούμε στην πράξη, από τα αποτελέσματα. Στόχο έχει να το θωρακίσει, αλλά από το στόχο στο να επιτευχθεί το αποτέλεσμα υπάρχει μία απόσταση. Νομίζω εδώ είναι ο υπουργός να μας πει ακριβώς με ποιον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί. Αυτό είναι το βασικό ρόλο, νομίζω, Μιλένα, με αυτό είναι. Αν μπορεί να θωρακιστεί απόλυτα, γιατί εδώ μιλάμε για απόλυτη θωράκιση, αυτός ο δρόμος των παρανόμων, των παραβάσεων και όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο του φαρμάκου, που είναι μια βαριά βιομηχανία με πάρα πολλά εκατομμύρια τζίρο, έτσι. Με πάρα πολλά εκατομμύρια τζίρο, με τα τελευταία χρόνια θέλεις και βάσει τα δεδομένα που έχουμε, είναι ένα κομμάτι της οικονομίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που μπορεί να επενδύσει η χώρα. Ακριβώς. Ακόμα περισσότερο, άρα θέλει μια πολύ καλύτερη συνεργασία από όλους τους παράγοντες. Νομίζω ότι ας ακούσουμε και τι έχει να πει και ο... Για πάμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε κύριε Σαλμά, κύριε Υπουργέ, με εσάς. Πράγματι αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να πούμε ότι θα θωρακίσουν το δρόμο, τις διαδρομές του φαρμάκου, κύριε Υπουργέ, ώστε να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια πια? Τίποτα δεν θωρακίζει από μόνο του αν δεν εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο και μια στρατηγική που έχει μια πολιτική ηγεσία ενός Υπουργείου για να τελειώσει με ένα φαινόμενο, ιδιαίτερα όταν αυτό το φαινόμενο αφορά διαφθορά στον χώρο του φαρμάκου και σπατάλη και κλοπή πόρων από το ασφαλιστικό σύστημα. Επειδή αυτό το μέτρο που ανακοινώσαμε προχθές εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική μας, νομίζω και ότι θα αποδώσει. Και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Το νομίζω, το είπα, γιατί από την ώρα που μπαίνει σε εφαρμογή ένα μέτρο, πρέπει δυστυχώς η πολιτική ηγεσία ενός Υπουργείου να παρακολουθεί και την επιχειρησιακή ικανότητα του κρατικού μηχανισμού να υλοποιήσει αυτή τη μεταρρύθμιση. Άρα λοιπόν είμαστε άγρυπνοι. Να δούμε, κύριε Υπουργέ, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Από ό,τι διάβασα εγώ τουλάχιστον, παρόν θα είναι σε όλη τη διαδρομή ο οργανισμός φαρμάκων, ο ΕΟΦ δηλαδή. Και αυτό νομίζω έχει σημασία, θα είναι από πάνω σε όλη τη διαδρομή του φαρμάκου, έτσι. Αν είστε στελεχωθείς σωστά, Δημήτρη, έτσι. Έτσι. Ας δούμε, έχει μεγάλη σημασία, ποια ήταν η αδυναμία του συστήματος και να σας πω πώς φτάσαμε για να κάνουμε αυτή τη διόρθωση, που είναι και πρωτοτυπία παγκόσμια, στο πόσο είμαστε εξελιγμένοι πλέον από την επόμενη Δευτέρα στον τρόπο παρακολούθησης της πορείας του φαρμάκου. Μάλιστα. Και βεβαίως η χώρα μας, που είχε πολλή διαφθορά στην αγορά του φαρμάκου, είχε ένα λόγο περισσότερο να προχωρήσει πιο μπροστά σε αυτά τα συστήματα ελέγχου. Λοιπόν, από την ώρα που μπαίνει ένα κουτί πλέον από μια φαρμακοβιομηχανία φαρμάκου στη χώρα μας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου δίνει τα κουπόνια αυτά της ταινίας νησιότητος για να επικολληθούν. Μάλιστα. Επικολλώνται πάνω στα φάρμακα και πλέον σε πραγματικό χρόνο θα δηλώνει η φαρμακευτική εταιρεία σε ποιο κουτί
επικολλήθηκε ποια ταινία γνησιότητα. Ηλεκτρονικά λοιπόν μέχρι θα καταχωρούνται τώρα δεν γινόταν. Μάλιστα. Μέχρι τώρα δεν γινόταν αυτό σε πραγματικό χρόνο και δεν ελέγχονταν αν όντως αυτή η ταινία που δήλωσε η φαρμακευτική εταιρεία ότι την επικόλλησε στο συγκεκριμένο κουτί φαρμάκου επικολλήθη σε αυτό το φάρμακο ή σε κάποιο άλλο. Και το λέω αυτό γιατί ήδη βρέθηκαν παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα πιλωτικής εφαρμογής του μέτρου αυτού. Δηλαδή βρέθηκαν φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δήλωναν ότι επικολλούν την ταινία γνησιότητος σε ένα σκεύασμα με συγκεκριμένη αξία και το επικολούσαν σε διαφορετικό. Αυτό οδηγούσε να πληρώνουν λιγότερο clawback και rebate, επιστροφή δηλαδή στο τέλος του εξαμήνου. Δεύτερον, από τη φαρμακευτική εταιρεία, όταν θα φύγει το κουτί του φαρμάκου για να πάει στη φαρμακαποθήκη ή στο φαρμακείο, σε πραγματικό χρόνο θα δηλώνεται ποιο κουτί με ποιο μοναδιαίο πλέον αριθμό. Μοναδιαίος αριθμός, αν και υπήρχε στην ταινία γνησιότητας όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ δεν αξιοποιούνταν. Τα ξέρουμε λοιπόν ποιος μοναδιαίος αριθμός. Θα καταχωρείτε λοιπόν και αυτό στο ηλεκτρονικό σήμερα. Στη βάση. Όλα αυτά θα μπαίνουν στη βάση. Ακριβώς. Για ό,τι σας λέω, είναι περιττό να σας πω ότι συνοδεύεται με νομοσχέδιο που κατατίθεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή με αντίστοιχες αυστηρότατες ποινές μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Για όποιον παραβιάζει αυτούς τους κανόνες, έτσι. Ακριβώς. Όταν λοιπόν φτάνει το κουτί του φαρμάκου στη φαρμακαποθήκη και το εξάγει, κάνει παράλληλη εξαγωγή, την ίδια στιγμή θα δηλώνεται ο αριθμός του κουπονιού και θα ακυρώνεται με σκάνερ. Δεν θα μπορεί λοιπόν. Καταρχήν, θα ξέρουμε ποιος μοναδιαίος αριθμός και ποιο κουτί βγήκε στο εξωτερικό. Και δεύτερον, δεν θα μπορεί να ξαναεπικολληθεί και να χρεωθεί στο ΝΕΟΠΗ ταινία γνησιότητας για φάρμακο που έχει εξαχθεί. Η Μελίνα ξέρει. Να σας διακόψω. Ξέρει ότι ήταν πολλές οι παραβάσεις σε αυτό το κομμάτι. Να σας ρωτήσω τώρα. Τελειώνω, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Ξέρετε ότι σας κατηγορούν στο κομμάτι της τιμωρίας το τι θα κληθούν να πληρώσουν οι παραβάτες. Παραδείγματος χάρη ότι βάζετε στην ίδια ποινή μία φαρμακαποθήκη με μία φαρμακευτική εταιρεία, λέγοντάς σας ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο ποσό που θα κληθεί να πληρώσει μία φαρμακαποθήκη με την... Είναι διαφορετικά μεγέθη. Ναι, είναι πολύ διαφορετικά μεγέθη. Τι απαντάτε σε αυτό? Να μην κάνουν... Ακούστε, ο τζίρος που κάνουν οι φαρμακαποθήκες στις παράλληλες εξαγωγές φτάνει το μισό δις. Άρα λοιπόν δεν είναι ασήμαντος και αμεληταίος. Όμως στόχος είναι να μην ξαναγίνει παράβαση. Όσοι ονειρεύονται ότι θα ξανακάνουν παραβάσεις και βλέπουν τα πρόστιμα αν είναι αυστηρά ή ήπια, θα ξέρουν ότι τα πρόστιμα θα είναι αυστηρά. Και ας είμαστε άδικοι προς την αυστηρότητα. Το θέμα είναι να επιβάλλονται τα πρόστιμα, κύριε Υπουργέ, στους παραβάτες και να εισπράττονται. Γιατί στην Ελλάδα έχουν επιβληθεί πολλά πρόστιμα, αλλά δεν έχουμε εισπράξει τίποτα. Και βεβαίως, κύριε Σαλμά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή στην Ελλάδα έχουμε την τάση να έχουμε καλές ιδέες και να προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις. Κάπου χαλάει το πράγμα γιατί δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται με λάθος τρόπο. Το έχετε επισημάνει και εσείς ότι θα χρειαστεί πολύ στενή παρακολούθηση για να πετύχει το ίδιο σύστημα του Υπουργείου. Πριν απαντήσει ο κύριος Σαλμάς, αν μου επιτρέπετε, γιατί πρέπει να λέμε τα κακώς κείμενα, οφείλουμε να λέμε και τα καλώς κείμενα. Είναι σημαντικό που μιλάμε αυτή τη στιγμή μαζί του με την αναφορά της Άννας ότι περί της εφαρμογής. Τουλάχιστον πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι προχώρησε στην εφαρμογή ενός δύσκολου νόμου, μιλώ για την τιμολογιακή πολιτική του φαρμάκου την προηγούμενη, με πολύ πολιτικό κόστος, αλλά προχώρησε. Ωστόσο, κύριε Σαλμά, μου επιτρέπετε να σας πω, επειδή ξέρετε ότι μιλάω με παράγοντες του χώρου του φαρμάκου, σας κατηγορούν και μάλιστα χθες οι νοσοκομειακοί γιατροί βγάλαν και μία ανακοίνωση που λέγανε ότι σε ό,τι αφορά τις τιμές των φαρμάκων των τελευταίων μειώνεται φθηνά φάρμακα και δίνεται αυξήσεις σε ακριβά φάρμακα. Θα απαντήσω ευθέως αυτό που με ρωτάτε τώρα. Η φαρμακοβιομηχανία με κατηγορεί συνέχεια ότι για 500 φάρμακα κρατούμε τις τιμές κάτω από εκεί που λέει ο νόμος. Οι 2-3 που υπογράφουν, γιατί προφανώς δεν είναι όλοι οι νοσοκομιακοί γιατροί που σπάζονται αυτή την άποψη, οι συνδικαλιστές της συγκεκριμένης Ένωσης Γιατρών, λένε ότι δεν πρέπει να δοθεί καμία αύξηση. Προφανώς εμείς που ασκούμε την πολιτική κάνουμε αυτό που πρέπει. Και θα πάρω την ευκαιρία λοιπόν από αυτή την δήλωση των γιατρών για να πω ποια πράγματα κάνουμε για να υπερασπιστούμε τον ιδρώτα των εργαζομένων που δεν τα λέμε. Αλλά τώρα θα το πω αφού το ζητούνε.
Οι τιμές αυτές των 69 φαρμάκων που αυξήθηκαν στο διορθωτικό δελτίο, που ακολούθησε ένα δελτίο με 7.000 μειώσεις που εφαρμόστηκε από 4 Μαρτίου, είναι το ελάχιστο που προσαρμόστηκε στο νόμο για αυτά τα φάρμακα, όπου η τιμή τους ήταν μέσος όρος των τριών φθηνότερων της Ευρώπης, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή, για αυτά τα φάρμακα εφαρμόστηκε ο νόμος. Προφανώς η Ένωση των Γιατρών θα ήθελε κάτι διαφορετικό. Αλλά θα σας πω τώρα λοιπόν, και για αυτά τα φάρμακα, τα περισσότερα από αυτά τα φάρμακα που δώσαμε την αύξηση, τα 69 από τα 7.000 που μειώθηκαν. Ολοκληρώστε, κύριε Σαλμάγια, να πάμε στον κύριο Κοντογιώργο, ελάτε. Ναι, ναι. Και από αυτά τα φάρμακα λοιπόν, τα 69 που δώσαμε αυτό που λέει ο νόμος, ζήτησα προσωπικά από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, και αυτό νομίζω γίνεται πρώτη φορά στη χώρα, υπουργός να ζητάει από φαρμακευτικές εταιρείες εκπτώσεις. Και πήρα επιστολές με εκπτώσεις στις παλιές τιμές. Μάλιστα. Στις κάτω από αυτό που προβλέπει ο νόμος. Κύριε Υπουργέ. Άρα λοιπόν κάνουμε τη δουλειά μας με τέτοιο τρόπο που καλό είναι άνθρωποι που δεν ασχολούνται σε βάθος με την πολιτική του φαρμάκου να μην εκφέρουν άποψη. Πάμε να ακούσουμε, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν είδα την ίδια ευαισθησία όταν μειώναμε κατά χιλιάδες τα φάρμακα όλη αυτή την περίοδο και την προηγούμενη εβδομάδα με το δελτίο τιμών που ακολούθησε του διορθωτικού που αναφέρονται, όπου μειώθηκαν οι τιμές. Ελάτε να ακούσουμε και έναν σημαντικό κρίκο της αλυσίδας φαρμακοποιούς που μπαίνουν σε αυτό το σύστημα που λέτε και οι ίδιοι και πρέπει να έχουν άποψη. Να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργο, που είναι ένας πολύ έμπειρος φαρμακοποιός, αυτοδημιούργητης, όπως σας είπα, στο κέντρο, και θέλω να ακούσουμε τη γνώμη. Τι λέτε, κύριε Κοντογιώργο? Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα ξανά, κύριε οικονόμου. Κάθε μέτρο εξυγίανσης και διαφάνειας εμάς μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνο στους φαρμακοποιούς, διότι εμείς στηρίξαμε και στηρίζουμε πάντα το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Υπουργός ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τα φαρμακεία μας. Μας ενδιαφέρει και πάντα σκεφτόμαστε να είναι ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα, και σίγουρα έστω και καθυστερημένα η πολιτεία εφαρμόζει ένα μέτρο το οποίο μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Πρέπει να επισημάνω επί τη ευκαιρία ότι τα φαρμακεία την τελευταία τριετία έχουν υποστεί αρκετές μειώσεις τιμών στα φάρμακα, με μείωση του κεφαλαίου τους και πολλές φορές πουλώντας σε τιμές κάτω και τους αγοράς κόστους. Αυτό έχει συνέπεια τα φαρμακεία και με τις καθυστερήσεις πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία να μας φέρει σε πραγματικό διέξοδο. Με το rebate το οποίο έχει εφαρμοστεί, με τις συμπίεσεις του κέρδους και με τις καθυστερήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, τα φαρμακεία πραγματικά σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν φτάσει στα όρια τους. Θα πρέπει η πολιτεία να αυτή δει τη στιγμή το φαρμακείο, πόσα σας οφείλονται, κύριε Κοντογιώργο? Πόσες είναι οι οφειλές σας από τα ασφαλιστικά ταμεία? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο νόμος ορίζει ότι μέσα εντός 60 ημερών οφείλει το κράτος να εξοφλεί τα φαρμακεία. Παρ' όλα αυτά, ποτέ αυτό δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Περνάνε 3 και 4, ίσως και 5 μήνες για να μας εξοφλήσουν. Όλοι είμαστε χρεωμένοι στις τράπεζες, και τα μικρά φαρμακεία και τα μεγαλύτερα, και καταλαβαίνετε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Ένα άλλο πράγμα το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής, ότι το φαρμακείο, κύριε οικονόμου, είναι ένας πρωτοβάθμιος σταθμός υγείας. Πρέπει η πολιτεία, διότι εμείς στηρίξαμε πάντοτε τα ασφαλιστικά ταμεία, να σκύψει και να αγκαλιάσει το φαρμακείο και να μην το βλέπει σαν οικοδομπαίο τράγο. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνω ότι τα φαρμακεία χρηματοδοτούν τα ασφαλιστικά ταμεία μια ζωή, και πρέπει να γίνει μια μελέτη έτσι ώστε να το Υπουργείο να επισημάνει με ποιο τρόπο μπορεί να απαλύνει και με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει τα φαρμακεία τα οποία αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Να ακούσουμε μια απάντηση από τον κύριο Σαλμά, κύριε Κοντογιώργο, ελάτε. Κύριε Υπουργέ. Καταρχήν βλέπουμε ότι οι φαρμακοποιοί, που είναι ένας κλάδος επιστήμονες, επαγγελματίες που προσφέρουν στην κοινωνία και στην υγεία, αναγνωρίζουν πραγματικά τα μέτρα που εξηγένουν το χώρο τους, γιατί δεν πρέπει να δυσφημείται όλος ο κλάδος από μερικούς παραβάτες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι φαρμακοποιοί έχουν πληρωθεί και μέχρι πριν 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, και τον Ιανουάριο. Ναι. Έτσι είναι, κύριε Κοντογιώργο, έχετε πληρωθεί. Για πρώτη φορά, Υπουργέ, το 60% του Ιανουαρίου πράγματι έχει πληρωθεί. Μάλιστα. Δηλαδή, βλέπω τους τελευταίους μήνες, λοιπόν, κύριε Κοντογιώργο, βλέπω μια μικρή βελτίωση. Σωστό, σωστό. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Όταν εμείς υπογράφουμε επιταγές και συναλλαγματικές, δεν ξέρουμε πότε θα πληρωθεί το κράτος. Δεν πρέπει το κράτος κάποτε να έχει μια συνέπεια στις εξοφλήσεις των φαρμακείων? Όταν εσείς έχετε υπογράψει μια επιταγή 20.000 ευρώ, 50.000 ευρώ, και δεν ξέρετε πότε θα πληρωθείτε, τι πρέπει να κάνει το φαρμακείο? Να πάει να τρέξει συνέχεια στράτες? Ελάτε να ολοκληρώσουμε, κύριε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ελάτε. Να πούμε όμως το εξής. Θυμάστε τον προηγούμενο φθινόπωρο,
και όλη την προηγούμενη χρονιά, η πρώτη χρονιά λειτουργίας του ΕΟΠΗ, είχε τρομακτικά προβλήματα πληρωμής και γι' αυτό είχαμε τις κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών. Βεβαίως. Φτάσαμε λοιπόν να έχει πληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του Ιανουαρίου και μένει Φεβρουάριος, Μάρτιος, τον Απρίλιο, τώρα πρέπει να τον υποβάλουν. Άρα λοιπόν είμαστε κοντά, πρωτοφανώς είμαστε κοντά στις 20 μέρες απόκληση από αυτό που λέει ο νόμος. Και όχι μόνο αυτό, πληρώσαμε στους φαρμακοποιούς και περισσότερα από 200 εκατομμύρια όλα τα λήξη πρόθεσμα. Mm-hmm. Πλέον δεν υπάρχει η οφειλή του κράτους από τις παλιές οφειλές των ταμείων. Δηλαδή, υπάρχουν και παλιές οφειλές των παλιού ΤΕΔΕ, του οίκου του ναύτου Τσάι, τα οποία αυτά δεν τα έχουμε πληρωθεί. Ένα λεπτό. Είναι τις προηγούμενες διετίες. Αυτές εκαθαρίζονται, είναι 60 εκατομμύρια. Είναι σε διαδικασία τελική εκαθάριση και θα πληρωθείτε το επόμενο αμέσως διάστημα. Αλλά το μεγάλο ποσό, εσείς γνωρίζετε ότι όλα τα χρόνια σας κοστούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Σας πλήρωνε ο ΟΠΑΔ ή και άλλα ταμεία με 8 και 9 μήνες καθυστέρηση ή το τσάι. Κύριε Σαλμά, εξηγιάνθηκε το σύστημα. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να κλείσουμε, θα σας παρακαλέσω να είστε μια μέρα εδώ κοντά μας στο στούντιο την ερχόμενη εβδομάδα. Στην Παρασκευή μπαίνει στη Βουλή το νομοσχέδιο. Θα κατατεθεί αυτές τις μέρες, ίσως μέχρι την Τετάρτη, ναι, και θα συζητηθεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Ωραία, άρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να τα έχετε βρει και με την κυρία Σκοπούλη μέχρι τότε, να μην ακούμε αυτά που ακούσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Προάλλης. Αυτό είναι, προσέξτε, είναι κάτι το οποίο κουράστηκα να το διαψεύδω. Εδώ στο Υπουργείο, να ξέρετε, έχουμε διακριτές αρμοδιότητες. Συνεργασία υπάρχει, κύριε Σαλμά. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι δεν επικοινωνείτε. Έχουν διακριτές αρμοδιότητες και διακριτές σχέσεις. Διακριτές αρμοδιότητες και διακριτές σχέσεις, σωστό. Είναι σημαντικό αυτό, ναι, που σας διαφεύγει όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κάθε ένας από εμάς εδώ στο Υπουργείο, και είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτή τόσο δημοκρατική κατανομή των ρόλων, έχει το αντικείμενό του. Επομένως, επειδή απολογούμαστε όλοι στο λαό και σαν ενιαία πολιτική ηγεσία πάλι στην κυβέρνηση και στους πολίτες, κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι να συνεργάζεστε κιόλας όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί νομίζω αυτό το θέμα έθεσε η κυρία Σκοπούλη και για τα προβλήματα στα νοσοκομεία που τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά υπάρχει και θέμα συνεργασίας. Προφανώς διακριτές αρμοδιότητες, αλλά ένα Υπουργείο πρέπει να έχει και μία ανάξονα. Ναι. Κύριε Οικονόμου, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι στον κύριο Υπουργό. Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Κοντογιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μία λέξη. Τα φαρμακεία είναι μηχανογραφημένα εδώ και αρκετές δεκαετίες και στηρίξανε το καινούργιο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Αυτό να το έχει υπόψη του Υπουργείου. Δηλαδή πέρασε ανώδυνα μέσα από τα φαρμακεία το καινούργιο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Κύριε Κοντογιώργο, θα τα ξαναπούμε. Σωστά. Και με εσάς, κύριε Υπουργέ, σας περιμένω να έρθετε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Και η Μελίνα που γνωρίζει ο κανένα άλλο, νομίζω, το αντικείμενο, και ο κύριο Κοντογιώργο που είναι μια φωνή, θα έλεγα, υπεύθυνη. Όπως ακούμε τουλάχιστον, και μια φωνή που δεν χρειάζεται να είναι μέσα από το συνδικαλισμό και από το συνδικαλιστικό χώρο, να ακούμε και άλλες φωνές από αυτούς τους χώρους, έτσι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ, Μελίνα, που ήσουν εδώ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοντογιώργο.